Επίσης σήμερα κατάλαβα ότι όλα τα παιδιά στο σπίτι και από αυτούς που περίμενα να βοηθήσουν και από αυτούς που δεν περίμενα μου το δείξανε, ένιωσα πάρα πολύ τη θετική τους ενέργεια πάνω από τον εξώστη, ότι με θέλουν όλοι να γυρίσω στο σπίτι και μου το έδειξαν και άτομα που ουσιαστικά δεν είμαστε τόσο κοντά, ότι Ηρακλή, σε θέλουμε να γυρίσεις πίσω, και ήταν κάτι που με συγκίνησε και θέλω να το ζήσει ο καθένας εδώ πέρα μέσα αυτό το συναίσθημα. Είναι κάτι που σου δίνει τελευταία στιγμή μια ενέργεια και λες μπορώ και λίγο παραπάνω. Όταν ακούω τον Ηρακλή να λέει ότι κάποια παιδιά που πάνω που δεν το περίμενε το βοήθηκαν, ήθελα να του πω απλά, επειδή τον έβλεπα ότι όντως το εννοούσε και τυχερότανε, δεν ήθελα να του πω ότι απλά ήθελα να είναι μαζί σου και να σε υποστηρίζουν, γιατί ήμασταν απλά εγώ και ο Δήμος κάτω. Και με στεναχώρησε κάτι, κάποια σχόλια που άκουσα ως προς το Σταύρο. Τι είναι, τι άκουσες? Συγγνώμη. Όχι, πες. Κάποια στιγμή είχε κόψει ο Δήμος το χέρι του, στο μαντολίνο, είχε κόψει το δάχτυλό του και τον είπα από πάνω ο Γιώργος, εντάξει, είσαι πιο μπροστά με κόμμενο δάχτυλο, έχεις τελειώσει τα καρότα, ενώ ο Σταύρος δεν τα έχει τελειώσει ακόμα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα σχόλια, τα κακά να το πω έτσι. Επειδή υπήρχε πολύ ησυχία σήμερα πάνω στον εξώστη, είχε άσχημα. Γι' αυτό, άμα ήξερα ότι το έκανε για το Δήμο, για να του ανέβασε την ψυχολογία, θα το δεχόμουν απόλυτα. Απλά ήταν το αντίθετο ακριβώς. Ήθελε απλά να ρίξει την ψυχολογία του άλλου μαγείρα. Έχω να κάνω μια πολύ σοβαρή κουβέντα μαζί του, όταν γυρίσω, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή και να δείξουμε ποιοι είμαστε μαγειρικά και να αφήσουμε τα πολλά λόγια και τη ρητορία με τα χέρια κτλ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν, να δείξουμε ποιοι είμαστε μαγειρικά και να δούμε αν πας παραπάνω. Δεν ξέρω αν ήθελε πραγματικά να με βοηθήσει, γιατί. Γιατί ο Γιώργος είναι. Τι να το κάμερο, λάχνος να πω, ρε. Τι να πω, δεν ξέρω. Του αρέσει η κάμερα. Έπρεπε κάπως να μιλάει για να φαίνεται σήμερα στο επεισόδιο. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εκφέρω. Ναι, εννοείται. Ναι, συγγνώμη, σε άποψη. Δεν θέλω. Ναι, δεν θέλω να εκφέρω άποψη.